Στι παρατηρήσει του Υπουργείου Περιβάλλοντο για του περιβαλλοντικού όρου που θα διέπουν τα υδατοδρόμια τη χώρα, φαίνεται ότι έχει σκαλώσει το θεσμικό πλαίσιο για το νέο εναλλακτικό μέσο συγκοινωνία. Ενώ πριν από ένα μήνα το Υπουργείο Υποδομών δήλωνε έτοιμο να θέσει σε δημόσια διαβούλευση τη νέα νομοθετική ρύθμιση, στην οποία μάλιστα λόγο έχει και το ΤΑΙΠΕΔ, έκτοτε η τύχη τη αγνοείται. Ο λόγο, σύμφωνα με πληροφορίε, είναι ότι οι καθυστερήσει τη παρατηρήσει του Υπουργείου Περιβάλλοντο, οι οποίε αναμένεται να δοθούν μετά το Πάσχα και να ενσωματωθούν στο νόμο γεγονό πάει αρκετά πίσω τι θεσμικέ παρεμβάσει που περιμένουν οι Έλληνε και ξένοι επενδυτέ για να ξεκινήσουν το μεταφορικό του έργο. Μέσω των σχολείων προβλέπεται να ξεκαθαρίσουν θέματα περιβαλλοντική αδειοδότηση που σήμερα αποτελούν σοβαρό εμπόδιο. Για παράδειγμα, δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη με ποιο τρόπο θα αδειοδοτούνται οι παραλίμνιε περιοχέ αλλά και τα λιμάνια. Το προηγούμενο καθεστώ προέβλεπε ότι όποιο λιμάνι δεν διαθέτει έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που είναι η πλειοψηφία, θα έπρεπε να δοθεί άδεια για να εγκριθούν περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο τη υποδομή και όχι μόνο για τα υδατοδρόμια. Με τον τρόπο όμω αυτό, στελέχοι του κλάδου αναφέρουν ότι τιμωρούνται οι επενδυτέ, καθώ εμποδίζονται τα έργα των υδατοδρομίων. Στόχο είναι οι διατάξει αυτέ να απλοποιηθούν. Όμω, υπό τι παρούσε συνθήκε, η προοπτική να γίνουν ταξίδια μέσα στο καλοκαίρι με υδροπλάνα φαντάζει ω δύσκολο στόχο. Στι καθυστερήσει του Υπουργείου πρέπει να προσθεθούν και τα θέματα ασφάλεια. Για παράδειγμα, στου Παξού, όπου το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο από καιρό να διαδοτηθεί, η υπόθεση έχει κολλήσει στον έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή τη Μαγνητική Πύλη, που επέβαλε για λόγου ασφαλεία η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία. Όμω η θητεία τη πενταμελού επιτροπή ελέγχου που θα έδινε το πράσινο φω για την εγκατάσταση έχει λήξει. Για να ξανασυσταθεί χρειάστηκαν υπογραφέ τριών υπουργών, αλλά η απόφαση ακόμη δεν έχει βγει στο ΦΕΚ. Παρά τι δυσκολίε και τι αδυναμίες του νέου μέσου, πρόσφατα εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για Πάτμο και Αλόνισο, ενώ στο τελικό στάδιο είναι και το Ηράκλειο αλλά και η Πάτρα. Στι σημαντικότερε αλλαγέ που φέρνει για τα υδατοδρόμια το νέο θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνονται η δυνατότητα διαχωρισμού τη διαδικασία αδειοδότηση σε δύο στάδια, ω το κάτοχο τη άδεια ίδρυση υδατοδρομίου, εφόσον το επιθυμεί να διαφοροποιείται από τον κάτοχο άδεια λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου. Η απλοποίηση τη χορήγηση περιβαλλοντικών όρων με τη μεταφορά κατηγορία υπαγωγή από την Α2 στη Β, που είναι πιο σύντομη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Προβλήματα όμω εξακολουθούν να υφίστανται στην αξιοποίηση των λιμνών, καθώ και το χερσαίο τμήμα ανήκουν στην κλιματική εταιρεία και εκχωρούνται στου Δήμου. Τα υδάτινα μέσα στα οποία θα εγκατασταθούν οι πλωτέ εξέδρε των υδατοδρομίων δεν έχει καθοριστεί σε ποιο φορέα υπάγονται. Γεγονό που περιπλέκει την εκμετάλλευσή του. Η δυνατότητα πραγματοποίηση ενό Reapplication Meeting, δηλαδή μια συνάντηση με τι συναρμόδιε υπηρεσίε για διευκρινήσει και γενικέ πληροφορίε που αφορούν την ολοκλήρωση του τεχνικού φακέλου. Στι συναρμόδιε υπηρεσίε που παραλαμβάνουν το σχετικό φάκελο του υδατοδρομίου προ εξέταση, προσθέθηκε η Διεύθυνση Ασφάλεια Πολιτική Αεροπορία από έκνομε υπηρεσίε με σκοπό την εξέταση του φακέλου όσον αφορά σε θέματα ασφάλεια αερομεταφορών. Η ενίσχυση με μέτρα ασφάλεια για τα υδατοδρόμια, ενώ παράλληλα καθορίζονται και τα θέματα εκπαίδευση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού. Η δυνατότητα τα τιμολόγια υπηρεσιών του υδατοδρομίου προ τα υδροπλάνα να μην περιορίζονται από εκεί αλλά να καθορίζονται από το φορέα λειτουργία, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα. Των υδατοδρομίων σύμφωνα με τι συνθήκε τη αγορά. Τέλο, καθιερώνονται ελάχιστε απαιτήσει για τι κτηριακέ υποδομέ των υδατοδρομίων και κάλυψη των δαπανών μετακίνηση των μελών τη Επιτροπής που ελέγχει τι υποδομέ και δίνει το πράσινο φω για τη λειτουργία του από τον ετών του έργου.